Σχόλιο για τη σημερινή άνετη επικράτηση με 3-0 απέναντι στο Σικάμινο, όπου είναι από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν φέτος στη ΓΑΜΑ ΕΠΣΑΝΑ. Σήμερα η ομάδα μας θεωρώ ότι έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης. Νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν αυτοί που είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Είχαμε καθολική περιοχή, είχαμε νομίζω μεγάλο ποσοστό κατοχής της μπάλας. Κάναμε πάρα πολλές, θεωρώ, τελικές ενέργειες. Ευτυχήσαμε να σκοράρουμε και αρκετά γκολ. Νομίζω και στο πρώτο ημίχρονο που είχαμε πέρα τον άνεμο, αλλά και στο δεύτερο που είχαμε κόντρα τον αέρα, είχαμε την καθολική περιοχή. Θεωρώ ότι δεν κινδυνεύσαμε σε όλο το μάτς. Αν εξαιρέσουμε μία στατική φάση που μας δημιουργήσε πρόβλημα αντίπαλος και μία ακόμα σε παιχνίδι. Οπότε θεωρώ δίκαιη η νίκη μας και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα όλων των παιδιών που αγωνίστηκαν. Πώς είδατε τα γκολ που βάλανε οι παίκτες σας, μιας και βάλανε πολύ όμορφα τέρματα. Τα περιμένετε, τα δουλεύετε στην προπόνηση τέτοιου είδους γκολ? Γενικά είμαστε μια ομάδα που σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος έχουμε κάνει σε κάθε μάτς, κάνουμε πάρα πολλές συνεργές ενέργειες. Το πρόβλημα που είχαμε είναι ότι δεν ήμασταν τόσο αποτελεσματικοί σε αρκετά μάτς και αυτό μας δείξει και σε κάποιους αγώνες. Σήμερα ευτυχήσαμε και ήμασταν πιο αποτελεσματικοί και οι συνεργασίες που βγάλαμε επιθετικές κατέληξαν και σε γκολ. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε από την αρχή της χρονιάς, το δουλεύουμε καθημερινά, έχουμε βελτιωθεί αρκετά, σήμερα κύλησαν όλα πολύ καλά. Και από εδώ και πέρα για τη τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Εμείς δεν αλλάζει κάτι, ο στόχος μας εξ αρχής ήταν να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους ποδοσφαιριστές μας σε συνθήκες πιο ανταγωνιστικές, παίζοντας σε αθλητική κατηγορία. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στα επόμενα τα μάτς. Σε όλα τα μάτς παίζουμε για την νίκη. Τώρα από εκεί πέρα το αν θα τερματίσουμε πρώτοι ή όχι δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν ήταν ποτέ. Αν έρθει κιόλας, δεν θα πούμε όχι.